Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε, καθαρή θέση πήρε και η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα, φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από την πρώτη στιγμή όσον αφορά την ξεκάθαρη καταδίκη της ρωσικής εισβολής, της παραβίασης της εδαφικής ακαιρεότητας της Ουκρανίας, του διεθνούς δικαίου και φυσικά απέναντι στην επικίνδυνη λογική του αναθεωρητισμού που έρχεται να πυροδοτήσει καταστάσεις επικίνδυνες και αστάθειας και για την ειρήνη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης πήραμε ξεκάθαρη θέση ως χώρα και στηρίξαμε ως αξιωματική αντιπολίτευση ως αναγκαίες τις οικονομικές κυρώσεις, παρότι είναι σκληρές και έχουν επιπτώσεις, προκειμένου όμως για ένα στόχο, να κάτσει ο πρόεδρος Πούτιν, να κάτσει η ρωσική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υπάρχει επιτέλους κατάπαυση πυρός και κεχηρία και να σταματήσει αυτή η καταστροφή και η ανθρωπιστική κρίση που ζούμε και που περιγράψατε πριν και με τα εκατομμύρια των προσφύγων που αυτή τη στιγμή έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους. Εκεί που εμείς ασκήσαμε κριτική και όπως θα είδατε αυτό εκφράζει και το κοινό αίσθημα στη χώρα μας, φαίνεται και σε όλες τις μετρήσεις, είναι στην αποστολή των όπλων. Θεωρούμε ότι αυτό ήταν μια λανθασμένη μονομερής επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία μάλιστα δεν καλυπτόταν καν από κάποια συλλογική ευρωπαϊκή απόφαση. Θα σας επισημάνω ότι δεν υπάρχει καν τέτοια αναφορά και στα συμπεράσματα του πρόσφατου Συμβουλίου Αρχηγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε η χώρα μας να είχε στείλει ανθρωπιστική βοήθεια, φαρμακευτική βοήθεια, υγειονομικό προσωπικό και με αυτόν τον τρόπο, κύριε Παυλόπουλε, να διατηρήσει την ιστορική της θέση ως πυλώνα ειρήνης και συνεργασίας, αλλά και για να μπορεί να παίζει ρόλο όσον αφορά για τη διαπραγμάτευση, για την ειρήνη, να μπορεί όταν βλέπουμε τη Γαλλία, τη Γερμανία, ακόμα και την Τουρκία να επιδιώκουν ένα τέτοιο ρόλο και πολύ περισσότερο εμείς που έχουμε και μια μεγάλη κοινότητα, ελληνική, ιστορική κοινότητα στην Ουκρανία, να μπορούμε να έχουμε διάβλους ανοιχτούς και με τη ρωσική πλευρά, κάτι που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης... Καλά, και η Γαλλία και η Γερμανία έστειλαν στρατιωτική βοήθεια, αλλά μιλάνε με την... Ναι, κύριε Παυλόπουλε, η Ελλάδα έχει άλλου τύπου γεωπολιτικά προβλήματα και εθνικά προβλήματα από ό,τι φυσικά έχει η Γαλλία και η Γερμανία. Εμείς έχουμε κάθε λόγο στην περιοχή μας να έχουμε διάβλους επικοινωνίας και με τη ρωσική πλευρά, ιδιαίτερα και για την ομογένεια, κάτι που ο κύριος Μητσοτάκης ομολόγησε, το οποίο είναι και πρωτοφανές ότι δεν υπάρχει καμία επαφή αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ρωσικής ηγεσίας, αλλά κυρίως, κύριε Παυλόπουλε, για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, στο ερώτημά σας, η θέση είναι σαφώς, στηρίζουμε αυτή τη στιγμή τον Ουκρανικό λαό που αντιστέκεται γενναία. Πρέπει όμως να ενώσουμε δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να τελειώσει γρήγορα αυτή η αιματοχυσία και να ανοίξει ο δρόμος ξανά για τη διπλωματία.